Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες διασώσεις της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων, ΕΔΟΚ, του Δήμου Κορινθίων και Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, το Σάββατο 15 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια Κορίνθου, θα διοργανώσει ανοιχτή εκπαίδευση πολιτών με θέμα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το Σάββατο θα γίνει μια εκδήλωση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή ΤΕΦΑ Γεροδήμου Βασίλη, τον οποίο καλωσορίζω εδώ κοντά μας, στην πόλη της Κορίνθου. Το ΚΕΠΑΠ στηρίζει πάντα πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί προγράμματα που συμβάλλουν στην πνευματική και σωματική ευεξία των πολιτών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά είναι και η εκδήλωση, όπως είπα, που θα γίνει το Σάββατο στην πλατεία Περιβολάκια από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Δεν είναι τίποτα κλειστό. Εκεί ο κύριος καθηγητής, παρέα με την ομάδα του, θα σταματούμε όποιον πολίτη περνάει, θα κάνουμε μικρές ομάδες και αυτόματα θα τους παρέχει οδηγίες σε ό,τι αφορά την μέσα από τη γυμναστική, έτσι, την υγιεινή τρόπο ζωής και αν είναι δυνατόν, μέσα από τη γυμναστική δηλαδή, να έχουμε υγεία, ευεξία και αν είναι δυνατόν να αποφεύγουμε φάρμακα. Ο κύριος Σταματάκης λοιπόν θα έχει με τη δικιά του ομάδα, με εθελοντικές ομάδες ιατρών, οι οποίες θα έρθουν από την Αθήνα, παράλληλη δράση και αυτός πλέον στα Περιβολάκια, γιατί ήταν να το κάνει κάτω στα Καλάμια, στον Αλέξανδρο, εκεί που είναι το άγαλμα του Αλέξανδρου. Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού να κάνουμε τη συγκεκριμένη δράση. Ο κύριος Σταματάκης θα μιλήσει για αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, μέσα και αυτός από την υγιεινό τρόπο αντιμετώπισης τους και θα είναι λοιπόν μια παράλληλη δράση και αυτό μας εξυπηρετεί γιατί εκεί θα είναι άνθρωποι και νεαράς αλλά και μεγάλης ηλικίας που θα τύχουν τις συμβουλίες ειδικών σε ό,τι αφορά τα δικά τους προβλήματα. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε νότια. Μέχρι τώρα οι δράσεις μας ήταν από κεντρική Ελλάδα και βόρεια. Βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Υπουργείου Υγείας που το υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που λέγεται Συμμαχία για την Υγεία Άσκηση. Και αυτό που κάνει το πρόγραμμα είναι να διαφημίζει την άσκηση στον κόσμο. Είναι ένα κομμάτι του. Πώς το κάνει αυτό? Θα μπορούσε να το κάνει με διάφορα έντυπα. Αποφασίσαμε να στήσουμε θεματικά πάρκα στο κέντρο των πόλεων και να καλέσουμε τον κόσμο να τον ενημερώσουμε και να συμμετάσχει έτσι ώστε να δει το πώς μπορεί η άσκηση να βοηθήσει στην υγεία του. Υπάρχουν δύο άξονες. Είναι ο άξονας της πρόληψης που αφορά ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά υπάρχει και ο άξονας της αποκατάστασης που είναι ιδιαίτερος. Θέλει πολύ εξειδικευμένο προσωπικό και όταν λέω αποκατάσταση μιλάω για άτομα που έχουν υπέρταση, χρόνια πνευμονοπάθεια, ζαχαρόδι διαβήτη, όπου εκεί καμιά φορά οι συμπολίτες μας θέλουν κοντά τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παγκοσμίως όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση είναι το καλύτερο μη φαρμακευτικό μέσο, τόσο για πρόληψη όσο και για αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων. Άρα, μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, βρισκόμαστε εδώ για να διαφημίσουμε την άσκηση στον κόσμο. Να καλέσουμε τον κόσμο, είναι στο κέντρο, η πλατεία είναι πάρα πολύ όμορφη. Με το που δεχτήκαμε την πρόσκληση που έλεγε για τη Συμμαχία για την Υγεία και Άσκηση από το Πνευματικό Κέντρο Κορίνθου, αμέσως παρευρεθήκαμε για να ενημερώσω και εμείς τα δικά μας μέλη για το πρόγραμμα που από ό,τι άκουσα υπάρχει το Σάββατο πρωί, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς συνοδοιπόροι της άσκησης και στα παρεμβατικά προγράμματα των χρονίων παθήσεων.